πάω σε ένα άλλο θέμα που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Έδωσε την πρώτη της συνέντευξη η Σακύρα στο ΕΛ, το ισπανικό, βεβαίως. Και είπε, θα σας πω δυο από τις κουβέντες που είπε, έζησα τις πιο μαύρες στιγμές της ζωής μου όταν έμαθε για την απιστία του Πικέ. Έβαλα την καριέρα μου σε δεύτερη μοίρα μόνο και μόνο για να τον στηρίζω. Είναι προφανές πια, είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε, ότι η Σακύρα δεν ήθελε να χωρίσει. Έμαθε την απιστία, ο ίδιος πλέον κυκλοφορεί με την νέα του φίλη, την νέα του σύντροφο, όπου είναι μια 23χρονη, θα σας πω γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε και το όνομα, είναι η 23χρονη Κλάρα Κία Μαρτί. Ναι. Είναι εδώ οι φωτογραφίες που είδαμε πριν. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Έχουνε τουλάχιστον 8 μήνες με ένα χρόνο σχέση, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η Σακύρα λέει ότι όταν το έμαθε και όταν ο Πικέ της ζήτησε να χωρίσουν, ήταν οι πιο μαύρες στιγμές της ζωής μου. Θέλω να σας πω ότι έχουν δύο παιδιά, ήταν 12 χρόνια μαζί. Θα το πω βέβαια, γιατί θα μου πείτε, είναι το στερεότυπο, πετάγεται πάλι στη μέση, η διαφορά ηλικίας. Η Σακύρα είναι 45, ο Πικέ είναι 35. Θα μου πείτε, φταίει αυτό? Όχι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όχι, δεν φταίει. Φυσικά όχι. Αναφέρθηκε όμως, σας λέω, ότι πάλι το γνωστό στερεότυπο, η διαφορά ηλικίας, μεγαλύτερη γυναίκα από τον άντρα, γιατί το άλλο δεν μας ενοχλεί, ποτέ δεν ενόχλησε. Πάλι αναφέρθηκε σε ένα ζευγάρι που είναι πάρα πολύ διάσημο, που είναι στα φώτα της δημοσιότητας, που ήταν πάρα πολύ αγαπημένο. Δεν ήταν προφανώς τελικά και δεν ήταν όλα τέλεια. Δεν υπάρχουν παραμυθένιες σχέσεις, ούτε παραμύθια και πρίγκιπες. Σαφώς και δεν είναι η ηλικία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Μα δεν είναι και η πρώτη απιστία από ό,τι διαβάζουμε. Αυτό. Πια ξεδιπλώνεται μια πολύ πικρή ιστορία. Ακούστηκε και η Μπά Ραφαέλη και άλλες κυρίες που μπορεί να είχαν κάποια σχέση με τον Πικέ. Είναι όμως η δεύτερη γυναίκα superstar που ακούμε να βάζει την καριέρα της στη δεύτερη μοίρα, μετά τη Ζιζέλ Μπούντχεν και η Σακύρα. Τις καριέρες στην άκρη για να στηρίξουν τους άντρες τους. Και εμένα την οικογένειά της, βέβαια, αυτό. Γιατί έχουν δύο παιδιά. Βεβαίως. Και έπρεπε να είναι και μητέρα. Και η Ζιζέλ το έκανε αυτό. Φυσικά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που έκανε, το βλέπω πάρα πολύ ορθό, αλλά την πάτησε. Δεν είναι η πρώτη. Εντάξει, θα το έκανε συνειδητά, φαντάζομαι, οπότε δεν νομίζω να την πάτησε. Απλώς εκ των υστέρων, εντάξει, γιατί δεν έχει να διαχειριστεί μόνο τον χωρισμό. Όχι. Δεν είναι ένας χωρισμός που λες, γι' αυτό το λόγο εγώ έκανα και στην καριέρα μου πίσω. Είναι και ο τρόπος που έρχεται αυτός ο χωρισμός. Και πόσο μάλλον όταν είναι δύο τέτοια ονόματα που όλοι τώρα, όπως η ίδια είπε, την κυνηγούν και τα παιδιά της και βλέπει από τα μίντια ένα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και να βγαίνουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, λεπτομέρειες για το πώς την απατούσε και αυτή δεν γνώριζε κάτι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι της καριέρας. Ένα άλλο κομμάτι που ανέφερε, που πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει, γιατί ήρθαν όλα μαζί, είναι όλο αυτό με την φοροδιαφυγή, που επιμένει ότι δεν έχει καμία, βεβαίως, καμία σχέση. Ανάμειξη. Και από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα υγείας οικογενειακό της πρόσωπο. Δηλαδή ότι είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη για αυτήν και να το διαχειριστεί και σχετικά με τα μίντια, αλλά πρωτίστως και σχετικά με τα παιδιά, παιδιά που είναι σε μια ηλικία που μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ και διαβάζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Πάντως, Φέη, να πούμε ότι δεν είναι πολλές οι διάσημες κυρίες, οι κυρίες που έχουν χαρακτηριστεί σεξ σύμπολ, γιατί έχει χαρακτηριστεί και αυτό. Φυσικά, η Σακύρα, που βγαίνει μπροστά και λέει, όχι, δεν ήθελα να χωρίσω, γιατί συνήθως μετά από το πρώτο σοκ βγαίνουν, ναι, είχε τελειώσει η σχέση μας, ναι, χωρίσαν οι δρόμοι μας, αλλά είμαστε αγαπημένοι. Όχι, λέει ότι εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί του και ήθελα να είμαστε μαζί. Εμένα με συγκινεί μια γυναίκα να παραδέχεται ότι είμαι προδομένη. Με συγκινεί πάρα πολύ. Αληθινό, βλέπουμε πάντως ότι αλήθεια, είναι η πρώτη της απάντηση. Η πρώτη της με εξώφυλλο φυσικά. Και αυτό φαίνεται ότι θα κινηθεί πολύ σύντομα και σε άλλες ανακοινώσεις. Πολύ και αποκαλύψεις. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα κάπου αλλού. Σακύρα, εμένα... είμαστε μαζί σου. Ναι, Σακύρα, είμαστε μαζί σου. Vote for Σακύρα. Λοιπόν.